Εδώ είμαστε πάλι, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα που, κατά την άποψή μου, συνιστά μια πολύ μεγάλη αμαρτία, επιτρέψτε μου να πω, της πολιτικής. Και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε με τους ανθρώπους. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία σε τούτη εδώ τη συχνότητα του Contra Channel, και προσέξτε με, είναι ότι ακούτε, και ακούτε τώρα πια όλο και περισσότερο, αλήθειες, τις οποίες δεν ακούτε και πολύ εύκολα, για να χρησιμοποιήσω έτσι έναν τέτοιον ήπιο χαρακτηρισμό, σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ή δεν τις ακούτε, να το πω και κάπως διαφορετικά, με την ίδια άνεση και ευκολία να λέγονται. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι ένα κανάλι το οποίο είναι ανεξάρτητο και είναι μια ανεξάρτητη φωνή, εν πάση περιπτώσει, στις τηλεοπτικές συχνότητες. Έχω μαζί μου τον κύριο Βασίλη Τσιμπίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Καλησπέρα, κύριε Τσιμπίδη. Καλησπέρα, αγαπητέ Βασίλη. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Και επίσης, χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά για εσάς, θα μας τα πεις τώρα. Και τον Νίκο τον Τριπολιτσιώτη, πρώην εργαζόμενο της εταιρείας τροχαίου υλικού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Εγώ θα αφήσω, φίλες και φίλοι, τους εργαζόμενους να τα πούν και σας πούν αλήθειες, και ο Τσιμπίδης και ο Τριπολιτσιώτης θα σας πούν πράγματα που δεν τα ακούτε και πολύ εύκολα. Εγώ μια κουβέντα θα πω μόνο. Επειδή είχε τύχει στη Βουλή να είμαι και μέλος ως βουλευτής της Επιτροπής η οποία διερεύνησε το σκάνδαλο των υποβρυχίων, και είμαστε εμείς που παραπέμψαμε τον Άκη τον Τσοχατζόπουλο και μάλιστα μας έκανε και προσφυγή εναντίον μας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Άλλο πάλι κι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω με ένα νούμερο μόνο. Για αυτά τα έρματα υποβρύχια, από το 2000, ήσαμε σήμερα που είμαστε στο 2011, φίλες και φίλοι, έχουμε πληρώσει, δηλαδή έχετε πληρώσει εσείς, ο Τσιμπίδης, ο Τριπολιτσιώτης, εσείς, εγώ, έχουμε πληρώσει συνολικά, κρατηθείτε, 2,5 δις ευρώ, για την ακρίβεια 2 δις 433 εκατομμύρια ευρώ. Και τι έχουμε πάρει, συνολικά τι έχουμε πάρει, έχουμε πάρει μονάχα ένα υποβρύχιο. Αυτό πια δεν είναι το κίτρινο υποβρύχιο, το yellow submarine που λέγανε παλιά, θα το θυμούνται οι παλιότεροι, το τραγούδι των Beatles, αυτό είναι χρυσό υποβρύχιο. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι, ότι ενώ έχουμε δώσει 2,5 δις ευρώ για ένα υποβρύχιο, τα έχουμε δώσει στους Γερμανούς όλα αυτά. Στους Γερμανούς τα έχουμε δώσει, οι οποίοι μας μέμφονται και τι δεν μας έχουν πει αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Την ίδια ώρα, 160 εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σκαραμάγκα, ανάμεσα στους οποίους είναι ο κύριος Τσιμπίδης και ο κύριος Τριπολιτσιώτης, είναι απλήρωτοι για 33 μήνες, κοντά δηλαδή για 3 χρόνια. Αυτά γίνονται. Και γι' αυτά είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Και πρέπει κάποια στιγμή να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, και εμείς θα το φωνάζουμε, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα να πολύ ακούγεται. Θα συνεχίζουμε να το φωνάζουμε, θα το λέμε, γιατί κατά την άποψή μας συνιστά ένα πελώριο πολιτικό θέμα. Να έχουμε δώσει 2,5 δις ευρώ, να έχουμε πάρει μόνο ένα υποβρύχιο, και ο Τσιμπίδης με τον Τριπολιτσιώτη να έρχονται στο στούντιο του Κόντρα να λένε αυτά που λένε, μπας και φιλοτιμηθεί κανένας και σκεφτεί τι θα γίνει με δάφτους που 3 χρόνια είναι απλήρωτη. Έχουμε καταθέσει και ερωτήσεις στη Βουλή και έχουμε και αρκετά να πούμε με τη νέα χρονιά, και ίσως υπάρχουν και ορισμένες εκπλήξεις. Λοιπόν, εγώ είπα αυτά που είχα να πω. Ξεκινάω από εσάς, Βασίλη Τσιμπίδη, τι ακριβώς γίνεται? Ναι, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω κάτι, ότι είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είμαι με την πλειοψηφία, είμαι εκλεγμένος με μια ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση. Και σήμερα εδώ θα πω τις προσωπικές μου απόψεις και τις συνδικαλιστικές κινήσεις με την οποία έχω εκλεγεί. Τις αλήθειες θέλουμε να μας πεις. Ναι, τις αλήθειες θα πάμε εκεί. Λοιπόν, εμείς σήμερα βρισκόμαστε 33 μήνες απλήρωτοι από το τελευταία φορά που πληρωθήκαμε, τον Απρίλιο του 2009. Και την ίδια ώρα που στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά οι Γερμανοί τους τελευταίους 13 μήνες έχουν εισπράξει περίπου 412 εκατομμύρια ευρώ. Εμάς κάποια ψίχουλα που είναι τα δεδουλευμένα μας, και η αναγνώριση της εργασίας μας ότι είμαστε εργαζόμενοι στην ελληνικά ναυπηγεία ΑΕ δεν υπάρχουν και δεν έχουν χρήματα. Ξαναπέστω αυτό, Τσιμπίδη μου. Ξαναπέστω. Τους τελευταίους πόσο? Τους τελευταίους 13 μήνες. Από το 2010. Μετά τη νέα αγοροπολισία, πώληση του ναυπηγείου Σκαραμαγκά, που εκεί, όπως γνωρίζουμε, οι μετοχές ανήκουν σε μία Χέρν, πρώην θυγατρική της ΧΑΝΤΕΒΕ,
Τρέχα γύρευε. Έχουν δοθεί 412,5 εκατομμύρια ευρώ. 412 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε στους Γερμανούς εδώ και ένα χρόνο. Σωστά. Τον τελευταίο ένα χρόνο. Τι πήραμε, Τσιμπίδη, προχωρούν οι εργασίες στα υποβρύχια? Υπάρχει μια πλήρη στασιμότητα, καμία πρόοδος. Καλά, αυτοί παίρνουν λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, καταφέρανε να παίρνουν χρήματα, να τους τα δίνει η κυβέρνηση. Και εφόσον καταφέρουν να παίρνουν χωρίς να προχωρούν το έργο και να μαραζώνουν το ναυπηγείο, αλλά και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ δεν μιλάμε τώρα μόνο για τα 2,5 δις που δόθηκαν. Μιλάμε ότι από αυτά τα 2,5 δις, τα 400 εκατομμύρια έχουν δοθεί τον τελευταίο ένα χρόνο. Όταν ήταν γνωστές και οι μίζες του Άκη, όταν ήταν γνωστό και το πόρισμα που βγάλαμε εμείς για τα υποβρύχια, όταν ήταν γνωστά όλα αυτά. Έτσι σωστά, δεν είναι. Σωστά έτσι. Και από την άλλη μεριά έχουμε, ενώ εισπράττει παχτολό χρημάτων από το ελληνικό δημόσιο, να χρησιμοποιούν μια άλλη γερμανική εταιρεία, η ThyssenKrupp, να χρησιμοποιεί μια άλλη φιλική γερμανική εταιρεία σαν όχημα, προκειμένου να ξεφορτωθεί 200 εργαζόμενος από την επιχειρηματική μονάδα του τροχαίου υλικού και να τους φάει και τις αποζημιώσεις και να τους διώξει από την εργασία. Και παράλληλα να κλείσει για την επιχειρηματική μονάδα αυτή, η οποία τη διετία 2000-2007 έχει παραδώσει στον ΟΣΕ και στον ΙΣΑΠ 359 καινούργια βαγόνια. Στάσου τώρα. Να έρθουμε τώρα σε εσάς. Για τους Γερμανούς τα είπαμε και να περάσω λίγο να μας τα πει και ο κύριος Τρυπολιτσιώτης. Κύριε Τρυπολιτσιώτη μου, εσείς είστε 100, συνολικά στο ναυπηγείο πόσοι εργαζόμενοι είναι? 1150 είναι στο υπόλοιπο ναυπηγείο. Και είστε και 160. Και 160 έχουμε απομείνει πλέον εμείς, οι οποίοι είμαστε 33 μήνες απλήρωτοι. Εσείς γιατί είστε απλήρωτοι? Για πείτε το για να το καταλάβει ο κόσμος. Θα τα ακούσει και κανένας αρμόδιος. Όταν η ThyssenKrupp αγόρασε το ναυπηγείο, δήλωσε τότε ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν την ενδιαφέρει η λειτουργία του τροχαίου υλικού. Έτσι λοιπόν βρήκε ένα μνηστήρα. Μας είπε ότι θα δώσει την εταιρεία σε κάποιον που θα την αναπτύξει, έτσι, και λοιπά, και την άρχισε να κάνει συνομιλίες με κάποιον όμιλο, Δόκτωρ Μάγερ. Μισό λεπτό, κύριε Τρυπολιτσιώτη. Ναι, πες όμως, αγαπητέ μου Νίκο, ότι εσάς από τα ναυπηγεία σας πήγανε σε αυτή την εταιρεία του τροχαίου υλικού χωρίς να σας ρωτήσει κανένας. Ναι, φυσικά, και έτσι μόνο χωρίς να μας ρωτήσει. Ξυπνήσατε αλλά ένα πρωί και σας είπαν ότι είστε στο τροχαίο υλικό. Ναι, και έτσι βέβαια βρεθήκατε τώρα πλήρωτοι τρία χρόνια. Ναι, βέβαια. Και ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων αντιτάχθηκε σε αυτήν την τακτική στο να μεταφερθούμε σε μια άλλη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή φτιάχτηκε από την Thyssen με στόχο αυτό, έτσι, να, κάποια στιγμή να αποσχιστεί και να πουληθεί. Εμείς, εγώ προσωπικά, ας πούμε, και πολλοί συναδελφοί μου που ανήκουμε σε αυτό το κομμάτι, ας το πούμε, έχουμε στην εταιρεία 20-30 χρόνια, εγώ 32 χρόνια. Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκάλες, Τρυπολιτσιώτη. Φυσικά, και η σύμβασή μου, η μόνη σύμβαση που έχω υπογράψει είναι με τα ελληνικά ναυπηγεία. Εσύ υπέγραψες πριν από 25 χρόνια 30. Σύμβαση με 30. Πριν από 30 χρόνια σύμβαση με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Και τώρα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία τα έχουν οι Γερμανοί, και αυτός, όπως τον λένε, ο Σάφα είναι αυτό. Ναι, ναι. Τόσο έρχεται ποτέ εκεί πέρα? Είναι ζήτημα να τον έχουμε δει δύο φορές, ας πούμε. Όταν έγινε η συμφωνία και σε κάποια, έτσι, εκδήλωση που είχαν κάνει, εμείς δεν το ξαναείδαμε. Μισό λεπτό λοιπόν. Ναι. Εσείς λοιπόν είσαστε 160 εργαζόμενοι, εντάξει, οι οποίοι ήσασταν, προσληφθήκατε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ναι. Σας έχουν τώρα τρία χρόνια πλήρωτους και στο ίδιο χρονικό διάστημα ο Σάφα και οι Γερμανοί τον 1,5 τελευταίο χρόνο έχουν πάρει και 400 εκατομμύρια. Τι τους βλάφτει να πληρώσουν και σας τόσο πολύ πολύ έξω είστε? Εκτός αυτού, ότι το πρόβλημα με εμάς έχει αναγνωριστεί ακόμα και με τον καινούριο διοκτήτη, με τον κύριο Σαφά. Έχετε στο εξής, ότι κάποια στιγμή μας, όταν μάλλον ξεκίνησε η μεταβίβαση των μετοχών κλπ., τέθηκε από το σωματείο τότε ότι υπάρχουν και 160 άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην συγκεκριμένη μονάδα κλπ. Δείχνοντας, ας πούμε, πώς να σου πω, αλληλέγγυος στο πρόβλημά μας. Ο Σάφα. Ο Σάφα. Ο Λιβανέζος. Ναι, ναι. Μας ενίσχυσε τότε με 500.000 ευρώ. Και είχε κατά κάποιο τρόπο υποσχεθεί ότι μετά τη μεταβίβαση των μετοχών θα δει τι μπορεί να κάνει και με αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει μέσα στα ναυπηγεία. Τι κοινωνικό πρόβλημα, την εργασία σας? Ναι. Ναι. Πήρε 400 και έδωσε 500.000 ευρώ, μας δουλεύει. Για συνέχιση. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, ότι εδώ υπάρχουν και πολλές εκκρεμότητες στο συγκεκριμένο τομέα, ας το πούμε, γιατί έτσι το ξέραμε εμείς μέσα στα ναυπηγεία, όχι μια άλλη εταιρεία, αλλά ένας τομέας, μια δραστηριότητα του ναυπηγείου. Έτσι. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό, ας πούμε, λειτουργούσε πολλά χρόνια φτιάχνοντας βαγόνια, έτσι, για τον ΟΣΕ, τον ΙΣΑΠ κλπ. Και με σημαντική παραγωγή. Φυσικά, φυσικά. Τα τελευταία 10 χρόνια
Έτσι, έχει παρέγει πάνω από 360 σχεδόν βαγόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στον εφηγείο υπάρχει και μια κατηγορία ακόμα η οποία έχει μείνει σε στασιμότητα. Είναι η μητελή, ας πούμε. Έχουν παραδοθεί μονάχα 3 βαγόνια. Υπάρχουν ακόμα 12 μέσα στον εφηγείο και σε αυτήν την σύμβαση, ας πούμε, υπάρχουν άλλα 45 περίπου βαγόνια που θα φτιάχνονταν εκεί. Λοιπόν, σήμερα ο ΟΣΕ αξιώνει από τα ελληνικά εφηγεία πάνω από 200 εκατομμύρια, έτσι, για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Και εμείς προτείναμε κάποια στιγμή το εξής. Αντί η εταιρεία να πληρώσει 220, πόσα είναι οι ρήτρες που αξιώνει ο ΟΣΕ, με 30-40 περίπου το πολύ εκατομμύρια να παραδοθούν στον ΟΣΕ αυτά τα βαγόνια και να δουλέψουμε και εμείς. Και αν θέλει και τα ελληνικά ναυπηγεία να δείχνουν και μια ποιότητα, έτσι ότι που έχετε και μια μπορούν καλή, να ανταποκρίνονται. Μια εξαιρετική τεχνογνωσία. Φυσικά, φυσικά. Και τι λένε? Το θέμα αυτό είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Δηλαδή, εμείς το έχουμε προτείνει, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Με συμπληρώσω εγώ, αν βεβαίως, κύριε Τσιμπίδη. Πρόκειται για μια προγραμματική συμφωνία, η οποία αφορά 65 βαγόνια. Τα έχουν παραδοθεί 3 στον ΟΣΕ, ένα είναι σε ημιτελή κατάσταση δυναμικών δοκιμών και 13 βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση μέσα ναυπηγεία Καραμαγκά. Εάν αυτό το έργο που μονομερώσει η ThyssenKrupp δεν θέλησε να το περπατήσει, εγώ προσωπικά είχα κάνει και επιστολή στον κύριο Ρέπα, ήταν υπουργό μεταφορών για αυτό το θέμα. Εάν αυτό το έργο ολοκληρωθεί μέσα ναυπηγεία, θα προσφέρει δουλειά σε 200 εργαζόμενους για 2 χρόνια, θα ολοκληρωθούν τα βαγόνια, θα πάρει ΟΣΕ βαγόνια που θα τα έχει ανάγκη από το νέο έτος που αποσύρει τα Intercity για να έχει βαγόνια ρημουλκούμενα, ελκόμενα από λοκομοτίβες και παράλληλα θα δουλεύανε και άλλες δορυφορικές επιχειρήσεις όπως δουλεύανε μέχρι τώρα. Η μονάδα είναι σε ετοιμότητα να παράγει και όταν ετέθη αυτό το θέμα προς την διοίκηση της εταιρείας επί διευθύνοντος συμβούλου κυρίου Ήτο, απάντησε ότι ξέρετε δεν μας συμφέρει οικονομικά γιατί είχαν ζημιές. Όπου έχουν κέρδη προχωράνε και παίρνουν τα κέρδη. Όπου έχουν ζημιές δεν εγκαταλείπουν. Γι' αυτό και τη μονάδα των τρένων θέλανε κατά βάση να την κλείσουν, να την πτωχεύσουν μέσα μιας μεθοδευμένης φτώχευσης η οποία αποδεικνύεται από απόρριτες συμφωνίες μεταξύ των εταιριών. Βρήκαν έναν αχυράνθρωπο, ένα όχημα εγώ θα το έλεγα, τον Δόκτωρ Μάγκερ από τη Γερμανία, μια φιλική γερμανική εταιρεία, τον πληρώσανε, τον χρυσοπληρώσανε για να αναλάβει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, αντί να κλείσει ThyssenKrupp το κομμάτι αυτό, επειδή διεκδικούσε έργα από το πολεμικό ναυτικό και να μην προκαλέσει και δεν μπορούσε να κάνει, το χρησιμοποίησαν αυτό να μας απολύσει έμεσα. Εδώ είναι και οι λόγοι που πολλοί λένε γιατί δεν μπορούσε η γερμανική εταιρεία να σκολοσόζα να πετάξει στον δρόμο με λίγα εκατομμύρια. Δεν μπορούσε για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπήρχε συμφωνία μεταβίβασης του ναυπηγείου Σκαραμαγκά το 2002, όπου για 6 χρόνια δεν επιτρεπόταν κάτω από 1.400 θέσεις. Εμείς ήμασταν 1.400 εργαζόμενοι, άρα δεν μπορούσε. Δεύτερον, δεν μπορούσε να κάνει ομαδικές απολύσεις. Και αν έκανε ομαδικές απολύσεις, θα ήταν με κοινωνικά κριτήρια και όχι από την επιχειρηματική μονάδα των τρένων. Και πάμε και στους ειδικούς λόγους, γιατί δεν μπορούσε. Διότι αυτά τα βαγόνια ήταν προγραμματικών συμφωνιών. Προγραμματικές συμφωνίες ήταν έργα τα οποία για να δουλέψει ο Έλληνας εργαζόμενος για προστιθέμενη ελληνική αξία. Άρα δεν μπορούσαν να φύγουν εκτός Ελλάδος και το επιπλέον δεν μπορούσαν να φύγουν και εκτός ναυπηγείου Σκαραμαγκά. Γιατί οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούσαν τεράστιο κόστος να δημιουργηθούν κάπου αλλού, πέραν από την τεχνογνωσία του προσωπικού και επιπλέον οι κοινοπραξίες που ήταν στα σχήματα αυτά, σε αυτές τις προγραμματικές συμφωνίες, δεν συμφωνούσαν. Και έπρεπε να συμφωνήσει και το Υπουργείο Μεταφορών. Και το κορυφαίο είναι ότι αυτή την προγραμματική συμφωνία, την 37 και όλες τις άλλες, έπρεπε να εκτελεστούν από πιστοποιημένη εταιρεία. Η εταιρεία μας τότε, η επιχειρηματική μονάδα των τρένων, ήταν πιστοποιημένη κατά την 6700. Για τους τεχνικούς που ξέρουν, η μοναδική εταιρεία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο για κλάση 1 την 6700 ήταν μόνο η δική μας επιχείρηση. Άρα δεν μπορούσαν να γίνουν πουθενά αλλού. Άρα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Τσιμπίδη και κύριε Τρυπολιτσιώτη, και έρχομαι σε εσάς τώρα, κύριε Τρυπολιτσιώτη, αγαπητέ Νίκο, είναι ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια μονάδα, τα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία πέρα από τις οποιασδήποτε αδυναμίες οι οποίες θα υπάρχουν, σε οποιαδήποτε επιχείρηση εδώ που τα λέμε, είναι μια επιχείρηση η οποία μπορεί να παράξει έργο. Είναι μια επιχείρηση η οποία μπορεί να φτιάξει βαγόνια, μπορεί να φτιάξει υποβρύχια, μπορεί να φτιάξει τέλος πάντων ό,τι είναι να φτιάξει. Λοιπόν, φυσικά, διότι έχει και μια τεχνογνωσία, διότι έχει και Έλληνες εργαζόμενους, σας λέω πέρα από τις οποιασδήποτε αδυναμίες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν την αφήνουν να προχωρήσει. Γιατί δεν την αφήνουν, την πήραν τώρα οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα.
μαζί με τον Σάφα, εισπράττουν μονάχα και δεν φτιάχνουν τίποτα. Γιατί δεν προχωρούν τα υποβρύχια, κύριε Τρυπολιτσιώτη, μπορείς να μας πεις? Κοιτάξτε, τα υποβρύχια αυτή τη στιγμή, όπως σας είπαμε, είναι σε στασιμότητα. Ναι. Δεν πληρώνουμε όμως, Νίκο μου. Πληρώσαμε 2,5 δις και είναι σε στασιμότητα. Μα το οξύμορο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι όταν έχει παραλυφθεί ένα υποβρύχιο με διάφορα προβλήματα που προσπάθησαν να επιληθούν και λοιπά, και ακόμα είναι έτσι λίγο θολό το τοπίο εκεί. Εγώ να δεχτώ, γιατί άκουσα τις διαβεβαιώσεις του όταν ήμουν στην προανακριτική για τα υποβρύχια στη Βουλή, άκουσα τις διαβεβαιώσεις εκλεκτών αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι μας είπαν ότι είναι απολύτως αξιόπλο το υποβρύχιο Παπα-Νικολής των 2,5 δις. Ναι. Εγώ άλλη μόνο, αν δεν ήταν και αξιόπλο, το χρυσό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ να το δεχτώ και ότι είναι πολύ σημαντικό για την άμυνα της πατρίδας, γιατί πάνω απ' όλα είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά κάτι έλεγες προηγουμένως όμως, όταν βλέπουν ότι κάτι μας έλεγες. Για συνέχισε. Μα παραλάβαμε αυτό το υποβρύχιο. Ας το πούμε όπως το, εφόσον δηλώθηκε αξιόπλο, αξιόπλο. Εγώ να το δεχτώ. Τα υπόλοιπα τρία υποβρύχια δεν έχουν πλεύσει στη θάλασσα, δεν έχουν καν γίνει δοκιμές ώστε να δούμε είναι αξιόπλο, να τα παραλάβει το ναυτικό. Τέλος πάντων, το φοβερό είναι ότι πώς έχοντας τρία υποβρύχια που δεν έχουν πλέψει, εσύ παραγγέλνεις άλλα δύο. Να προσθέσω με αυτό. Να. Ήταν ουσιαστικά απέτηση εκβιασμός για να πάρουν και άλλα χρήματα. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, οι δόσεις που υπογράψανε πέρσι με τη συμφωνία ντροπή για μένα, γιατί είναι μια ας πούμε παταγώδης αποτυχία η τελευταία. Εννοείς για τον νόμο του 2010, ναι, το νόμο 3885 του 2010. Και να το πούμε αυτό, Βασίλη Τσιμπίδη, ναι. Να πούμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος ήρθε στη Βουλή και είναι ένας νόμος ο οποίος στην ουσία τι κάνει, αναβιώνει την αμαρτωλή σύμβαση, ναι, του Άκη. Και το κυριότερο, την ξέρετε... Το έβερε ο κύριος Βενιζέλος, το ψήφισε ο κύριος Βενιζέλος και εγώ θα το πω τώρα εδώ πέρα, εσχωρείς Τσιμπίδη μου. Τον ψήφισε και τον ψήφισε και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Εγώ εδώ πέρα μένω, δεν θέλω τώρα να κάνω κριτική και πολιτική, γιατί ο σκοπός είναι να μιλάτε εσείς. Συνέχισε, ναι, λοιπόν. Έπρεπε σε εκείνη τη συμφωνία να μπουν πολλά ας πούμε προαπαιτούμενα. Και διασφαλίσεις του, ναι, χρήματος. Και να λυθούν, όλα τα εσωτερικά, όλα τα ανοιχτά προβλήματα που είχε το ναυπηγείο. Και επιπλέον δεν έχει καθοριστεί η πρόοδος του έργου να είναι ανάλογη των χρημάτων. Έχουν καθοριστεί μηνιαίες δόσεις. Ανεξαρτήτως αν προχωρεί ή όχι. Αν προχωρεί ή δεν προχωρεί. Οπότε τώρα έρχονται οι Γερμανοάραβες και σου λέει: κοίταξε να δεις, δεν μου δίνει χρήματα τον Νικοδημός, έχει περιτροπής εργασία 2 μέρες την εβδομάδα σαν ναυπηγείας Καραμαγκά. Γιατί δεν μου δίνει τα χρήματα, μα δεν έχει παράγει έργο. Άλλοι, εγώ δεν έχω υπογράψει να παράγω έργο και να παίρνω, μόνο να παίρνω. Και εγώ ξέρετε τι βλέπω στο τέλος. Να παίρνω όλο αυτό το πακέτο των χρημάτων μέχρι το 2017 που είναι. Να εισπράττουν μέχρι το 2017. Ναι, και να μας μένουν τα υποβρύχια να κάνουμε πλωτές εξέδρες για να κάνουμε βουτιές στη θάλασσα. Αυτό πολύ φοβάμαι. Νίκο Τρυπολιτσιώτη. Ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι εκτός το θέμα των υποβρυχίων, οι Γερμανοί πιέζουν πλαγίως ώστε να μπορέσει το ναυπηγείο να λειτουργήσει εμπορικά, να παράγουν βιβλία δηλαδή επιφανείας, έτσι, να μπουν σε διαδικασία να μπορέσει να λειτουργήσει το τμήμα των επισκευών, το οποίο έχει κλείσει. Και η επιστολή Αλμούνια προς το ελληνικό δημοσίο είναι καταπέλτης. Έτσι, ότι δεν μπορεί αυτό ο τομέας να λειτουργήσει ξανά για τα επόμενα 15 χρόνια. Έτσι, πιέζουν λοιπόν να αρθεί αυτό το εμπάργκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ διερωτάμαι το εξής. Όλοι αυτοί οι σωτήρες αυτή τη στιγμή που προσπαθούν να σώσουν την Ελλάδα, η οποία έχει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο, τις απαγορεύουν να έχει ελληνικά της ναυπηγεία. Εδώ μπορώ να συμπληρώσω κάτι εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Στο λίγο χρόνο που έμεινε, Βασίλη. Στις 5 Ιουνίου του 2002, τότε κλειδώσαν όλα και υπάρχει και εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι ο Σκαραμαγκάς προοδευτικά θα καταργήσει την εμπορική δραστηριότητα. Άρα όλα είναι, εμείς τα μάθαμε βέβαια τώρα τελευταία, έτσι. Δυστυχώς είναι προγραμματισμένο. Και να πούμε κάτι τελευταίο. Στις 22 του Σεπτέμβρη του 2010, 5 μέρες μετά τις υπογραφές των Υπουργών για τη μεταβίβαση στη δίθεν Αμπουντάμπη του ναυπηγείου Σκαραμαγκά, οι μετοχές, ξέρετε, που πήγανε το 75,1% πήγανε στην τότε θηγατρική της Χαντεβέ, την Χέρν Κιέλου, με μετοχικό κεφάλαιο 26.000 ευρώ. Και μετά έγινε μια πολυτροπολογία ότι να ενταχθεί στην Πριβιβές. Και κλείνω ότι στην προσφυγή που έκανε η ελληνικά ναυπηγεία ΑΕ στις 23 Αυγούστου 2011 για να έρθει η απαγόρευση για κατασκευή, τέλος πάντων για εργασίες ξένων πολεμικών ναυτικών, έχει προσφύγει η Χέρν. Δεν έχει προσφύγει η Πριν Βιβέστ.
Όλα αυτά που μας λες, αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια υπόθεση η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει επιτέλους να δούμε τι θα γίνει με εσάς τους 160 εργαζόμενους και πάνω απ' όλα να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα υποβρύχια, τα οποία είναι σημαντικά για την άμυνα της πατρίδας μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να έχουμε δώσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, να εξακολουθούμε να πληρώνουμε. Να πληρώνουμε τον τελευταίο ένα χρόνο να έχουμε δώσει 400 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μπεγλίτη, που ήσουν υπουργός άμυνας. Που ήσουν υπουργός άμυνας και τώρα εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, του κ. Παπανδρέου, να έχει δώσει 400 εκατομμύρια και να μην έχει γίνει απολύτως καμία εργασία σε αυτά τα ναυπηγεία, σε αυτά τα υποβρύχια και οι Γερμανοί να εισπράττουν. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Τριπολιτσιώτη, και εσένα, αγαπητέ Βασίλη Τσιμπίδη. Καλή δύναμη να πούμε. Εμείς θα ασχοληθούμε με το θέμα. Και εδώ πέρα και κοινοβουλευτικά θα το αναδείξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά καίει όλη αυτή η κατάσταση με τα υποβρύχια τα οποία δυστυχώς τα ακούμε και δεν τα παίρνουμε. Να ευχαριστήσουμε εσάς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να σας πω για μια ακόμη φορά ότι σκοπός αυτής της εκπομπής είναι ακριβώς να δίνει το βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της εργασίας. Δυστυχώς εδώ πέρα είναι στην πρώτη γραμμή της ανεργίας οι άνθρωποι, στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας, να είναι ένα δικό σας βήμα. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, γι' αυτό και αυτή την εκπομπή την κάνουμε αυτονόητο, νομίζω, είναι το έχω πει και άλλες φορές, χωρίς καμία προσωπική υλική αμοιβή. Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ εμείς που είμαστε δικοί σας εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Και όταν έχουμε μια τέτοια ανεργία στον δημοσιογραφικό κλάδο, εμείς να είμαστε εδώ πέρα και να πληρωνόμαστε για αυτή την εκπομπή που κάνουμε. Την κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνουμε ένα βήμα σε εσάς, όπως κάνει το Contra Channel, που είναι και αυτό στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και λέει και τις μεγάλες αλήθειες. Να είστε πάντα καλά, καλή χρονιά να έχουμε, την επόμενη Πέμπτη και πάλι μαζί. Γεια σας.